Κύριε Πρόεδρε, δεν θα εκμεταλλευτώ το πρόβλημα της φωνής που έχει ο καλός συνάδελφος, ο πρώην υπουργός, γιατί πραγματικά θα μπορούσε η κουβέντα να πάρει άλλες διαστάσεις, αλλά ειλικρινά θα το αποφύγω. Θέλω λοιπόν να του πω, γιατί το ξέρει, ότι είμαι ένας από τους δύο πολιτικούς στο δημόσιο βίο, κύριε Πρόεδρε, που για τέτοιες συμπεριφορές εταιριών υπέβαλα μήνυση στον κύριο Ντογιάκο. Ο δεύτερος ήταν ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Θανάσης Γιαννόπουλος. Ως εκ τούτου, θέλω να του πω ότι εγώ παραμένω εκπρόσωπος του λαού και όχι των εταιριών. Και καμία εταιρεία, ακόμα κι αν υπάρχει οικονομική δυσκολία, δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει φάρμακα και να κινδυνεύσουν άνθρωποι. Γιατί, κύριε Γεωργιάδη, αυτές οι εταιρείες άρπαξαν δημόσιο χρήμα επί 10 χρόνια. Έκαναν πάρτι. Και έρχεστε τώρα εδώ και αντί να υπερασπίζεστε το δημόσιο συμφέρον, υπερασπίζεστε τις εταιρείες που θα φύγουν γιατί δυσκολεύονται να πληρωθούν για ένα μήνα. Πόσο να κάνει υπομονή κανείς όταν ακούει τέτοιου είδους ευρηματικές ενέργειες συναδέλφων βουλευτών. Κάλεσα λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, εγώ μόλις με πήραν από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο. Και δεν είναι ο λόγος αυτός, κύριε Γεωργιάδη. Αποκρύψατε και πάλι την αλήθεια όπως το κάνετε συνήθως. Διότι λέτε, έχετε μάθει να λέτε τη μισή αλήθεια. Αυτή είναι η ιδεολογική σας συγκρότηση. Κάλεσα λοιπόν στο γραφείο μου και τον κύριο Αποστολίδη, τον πρόεδρο του ΣΦΕ, και τον κύριο Λουράντο. Να πάρετε να με ενημερωθείτε. Και έκανα αυστηρότατες παρατηρήσεις στη φαρμακοβιομηχανία, την πολυεθνική ιδιαίτερα. Ξέρετε λοιπόν γιατί υπάρχει η τεχνητή έλλειψη? Διότι εκβιάζουν οι φαρμακοβιομηχανίες τους φαρμακοποιούς. Δεν είναι αυτό που είπατε εσείς. Τους λένε, θα πάρετε, θέλετε αυτό το φάρμακο. Μάλιστα, θα πάρετε και άλλα 10 άλλα φάρμακα. Και εκεί υπήρξε κόντρα. Δεν υπάρχει έλλειψη φαρμάκων. Και όταν θα υπάρξει παρέμβαση εισαγγελική. Δεν θα χαριστούμε εμείς κανέναν, κύριε Γεωργιάδη, για να υπάρχει έλλειψη φαρμάκων. Δεν έχουν το δικαίωμα να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει υπουργική απόφαση, την οποία δεν τηρούσαν ποτέ, ούτε στη δική σας θητεία. Ξέρετε πολύ καλά στη μηνυτήρια αναφορά που έκανα, σας επικαλέστηκα ως μάρτυρα και δεν πήγατε ποτέ. Λοιπόν, μην έρχεστε εδώ κλαθμυρίζοντας και αγωνιώντας. Εδώ είμαστε εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Άμα θέλετε λοιπόν, θα πάμε σε ένα τέτοιο πνεύμα. Και να τους καταγγείλετε τους κυρίους αυτούς. Να μας πούνε, κύριε Γεωργιάδη, αυτή η εταιρεία που λέτε, πόσα χρήματα εισέπραξε τα τελευταία χρόνια και τι φορολογική δήλωση έχει κάνει. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λαγός την τέρη κούναγε, κακό του κεφαλιού του, λέει ο λαός. Αλλά δεν θα σηκώσω τους τόνους, κύριε Πρόεδρε, δεν θα σηκώσω τους τόνους, γιατί πραγματικά αδικεί τον εαυτό του κύριο Γεωργιάδης, δεν το καταλαβαίνει. Ξέρει πολύ καλά πως λειτουργούσαν τα ασφαλιστικά ταμεία σε ό,τι αφορά τις συντάξεις και στη δική του περίοδο και σε άλλη περίοδο. Και ως εκ τούτου τώρα μου θέτει ένα ερώτημα το οποίο το θεωρώ και αστείο, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Λοιπόν, πράγματι υπάρχει προτεραιότητα για τις συντάξεις στη λογική των ταμείων. Όχι τώρα. Όλα τα χρόνια υπήρχε αυτό. Και όλες οι κυβερνήσεις. Τι μου το ρωτάτε? Τι μου το ρωτάτε? Αλλά αφού θέλετε λοιπόν να σας πω για τον ΕΟΠΗ, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη μου,
Ο προϋπολογισμός που ψηφίσατε υπάρχει στα χαρτιά. Υπάρχει, είναι ψηφισμένος. Πόσο έπρεπε με βάση το μνημόνιο? Εγώ το είπα στους Γερμανούς. Εγώ έχω το θάρρος, κύριε Γεωργιάδη, διότι αισθάνομαι ότι με ψήφισε ο λαός, ο ελληνικός, να μιλώ στους Γερμανούς ίσως προς ίσον. Τους είπα λοιπόν ότι το μνημόνιο, με βάση το μνημόνιο, έπρεπε ο ΕΠΗ φέτος να πάρει 1%. Και πήρε, κύριε Γεωργιάδη, όπως ξέρετε, 526. Με βάση το μνημόνιο, κύριε Γεωργιάδη, έπρεπε να ήταν 6% του ΑΕΠ οι δαπάνες για την υγεία. Και εσείς ψηφίσατε 4 κάτι. Με βάση το μνημόνιο έπρεπε ο ΕΟΠΗ να παίρνει το 0,6% και πήρε σχεδόν το 3%. Με βάση λοιπόν τον προϋπολογισμό του 14 που υλοποιήσατε ένα μέρος εσείς, οι δαπάνες για τα νοσοκομεία ήταν 1,50 και φέτος γράψατε 815. Να τα καταθέσω, την άλλη φορά θα φέρω τον προϋπολογισμό να τον καταθέσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα των πληρωμών, κύριε Γεωργιάδη μου, τώρα με προβληματίζεις τώρα. Τους έχεις φάξει τους φαρμακοποιούς και τώρα λες ότι θα αγωνιάς για αυτούς. Μα ενδιαφέρον αυτό. Άρα αρχίζεις και καταλαβαίνεις το λάθος που έχεις κάνει. Λοιπόν, δεν έχουν πρόβλημα οι φαρμακοποιοί, γιατί τώρα θα μου έχεις καταθέσει ίσως αυτά αετός. 100 έγγραφα. Έχεις κανένα έγγραφο των φαρμακοποιών? Έχουν καλυφθεί με δυσκολία, να σας το αναγνωρίσω. Δυσκολία. Εγώ δεν έμαθα να εξοραίζω τα πράγματα, αλλά έχουν καλυφθεί ανάγκες. Και να σου πω και κάποιο νέο, αν μου επιτρέπεις, ευχάριστο. Για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια ο ΕΟΠΗ, κύριε Γεωργιάδη, με την προσπάθεια που κάνουμε με τις επιτροπές διαπραγμάτευσης που θα μας αφήσουν αρκετά χρήματα, κάνω αυτή τη στιγμή ανατιμολόγηση των διαγνωστικών πράξεων, κύριε Γεωργιάδη, και θα μου αφήσουν 300 εκατομμύρια. Λοιπόν, από αυτές λοιπόν τις προσπάθειες που κάνουμε, για πρώτη φορά ο ΕΟΠΗ θα δώσει χρήματα στα νοσοκομεία. Για πρώτη φορά. Άρα λοιπόν, και πάλι δεν έχει καλή ενημέρωση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αναδεικνύουμε ζητήματα για τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε μία συνεννόηση. Διότι το σύστημα υγείας έχει ανάγκη τη στήριξη όλων μας. Λοιπόν, ας μην είναι πεδίο αντιπαράθεσης, ας μην επιλέγουμε αυτόν τον χώρο ως πεδίο αντιπαράθεσης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.